του υποδιοικητή έκτης ΥΠΕ κυρίου Αντωνακόπουλου, δεύτερον διοικήτρια νοσοκομείου Σπάρτης κυρία Παπαγεωργίου. Ρωτήστε την, ναι. Για πείτε μου. Από Αθανάσιο Μαρτίνο. Ποιος είναι, ξέρετε ποιος είναι ο Μαρτίνος? Ο εφοπλιστής, ο γνωστός Μαρτίνος. Αν ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος. Η κόρη του κυρίου Μαρτίνου είναι στη Βουλή. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Είναι ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες. Και είχα μια προσωπική σχέση μαζί του. Και με ρώτησε, Λεωνίδα, τι πρέπει να κάνω εγώ για τον νομό σου, και του είπα να φτιάξει μια μονάδα ταχυθεραπείας. Αυτό το ξέρουμε. Πολύ καιρό πριν αυτό που το χαρτί. Το χαρτί αυτό είναι υπενθύμηση. Αξιότιμε κύριε υποδιοικητή, σε συνέχεια της επιστολής σας. Σε συνέχεια. Με ημερομηνία 22 Δεκάτου του 2014, η οικογένειά μου αναγνωρίζει τις ανάγκες για την κατασκευή και ανάπτυξη μονάδας εντατικής θεραπείας ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σπάρτης και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσουμε σε συνεισφορά που θα αφορά τον εξοπλισμό ΜΕΘ έτσι ώστε να είναι σύντομα διαθέσιμος για τους ασθενείς. Αθανάσιος Μαρτίνος, με υπογραφή. Τι έγινε? Δεν μπήκε? Τίποτα. Γιατί έκανα τότε και ένα ρεπορτάζ. Τίποτα. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ. Τίποτα. Αιτία. Ξέρω. Το ρίξαμε στο αρχείο. Τίποτα. Μάλιστα. Ούτε ένα βήμα. Το βρίσκω λοιπόν πριν από ένα-δύο μήνες και λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, ας πούμε, λέει η Λεωνίδα μου, εγώ δεν με ενόχλησε κανείς. Και τα χρήματα τα είχε για να τα... Να δώσει μου, για τη μονάδα, για την θεραπεία. Δεν με ενόχλησε κανείς. Αφού συζητάγανε, βέβαια, τι κάνανε, λοιπόν. Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν με ενόχλησε κανείς. Συν, να το πω για μια φορά, την δωρά από την Αίμνηστη, κυρία Κόκορη, που έχει κάνει πάλι με 1.000.000 ευρώ για τη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου Σπάρτης. Μια κυρία λοιπόν πατριώτησά μας, γιατί η ζημίμη του παιδιού της έφυγε και αυτή και άφησε 1.000.000 ευρώ, ένα μεγάλο οικόπεδο στο ελληνικό υπέρ του νοσοκομείου Σπάρτης. Και πήγαμε και ανοίξαμε διαδίκη και το στείλαμε στο νοσοκομείο Σπάρτης με την κυρία Αλεξάκη. Γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς που εκτελούσε τη διαδίκη, γιατί ήταν προσωπική μου άρρωστη. Και με ρώτησε τι θέλει να κάνω για σένα και της είπα, μου λέει, έχω πολλά χρήματα, θα δώσω χρήματα, θέλω να δώσω και χρήματα για το νοσοκομείο Σπάρτης, μόνο με μια διαφορά, να μπει στη μονάδα της θεραπείας στο όνομα του παιδιού μου. Είχε μια, ήταν μια τυχή ιστορία. Καλά, έχει το δικαίωμα. Ναι, και το έκανε. Πού ήταν? Μόνο αυτά. Έχει και μια προς τον κύριο Βούτση, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κοινοποίηση στους βουλευτές νομού Λακωνίας και τον κύριο Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Το στέλνει ο κύριος Τριχύλης, ο Ηρακλής ο Τριχύλης, ο δήμαρχος Μονεβασίας. Καταστροφική πυρκαγιά στην Νέα Πολυβιών. Ακριβώς. Στο Δήμο Μονεβασίας. Ακριβώς. Ήμουν παρόν. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο. Επανειλημμένες τα έχω εδώ όλα. Εδώ, δηλαδή, ειλικρινά σας λέω. Να σου πω, έχω επιστολή, έχω κάνει και στον κύριο Βούτση, έχω κάνει. Λοιπόν, και έχω κάνει και στον κύριο Κουρουπλή. Και... Επειδή οι ενέργειες αυτές είναι ελάχιστες, αόριστες και παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες, σας επιστρέφω το έγγραφο, διότι είναι ανακόλουθο με τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειες της πυρκαγιάς. Στείλαμε λοιπόν εμείς, ο κύριος Πτυχής μας έστειλε μια επιστολή, στείλαμε λοιπόν στον κύριο Μαυρόπουλο, λεγόταν ο κύριος αυτός, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Μας απάντησε με μια επιστολή Άρτσι, Μπούρτζη και Λουλάς, ακούστε. Και βέβαια ο δήμαρχος αντέδρασε έτσι, δεν το ήξερα αυτό. Εγώ είπα το εξής, ο κύριος βέβαια είναι με τον κύριο Λαφαζάνη τώρα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον είναι. Εμένα με ενδιαφέρει τι έγινε με την Νεάπολη. Αν βρέξουν αυτές τις μέρες, η Νεάπολη θα πνιγεί. Αυτό είναι γεγονός. Θα πνιγούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και θα έχουν και ποινικές ευθύνες. Γιατί εμείς όλο το καλοκαίρι έχω επανειλημμένως μιλήσει. Έχω κάνει και ερώτηση στη Βουλή. Ήρθε ο κύριος Κατούγκαλος που μου απάντησε. Προσέξτε. Δεν έχετε δείξει. Δεν έχουν ανακηρύξει ακόμη πυρόκληπτη την περιοχή να πάρουν οι άνθρωποι ένα χρήμα, να μπορέσουν να ζήσουν. Καταστροφή. Δεν έχουν χωράφια. Δεν έχουν τίποτα. Ακούστηκε ότι θα γίνει, λέει, 60%. Πού είναι το? Πού είναι το? Έχετε δει τίποτα? Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση για τον νομό Λακωνίας δεν έκανε τίποτα. Παρόλο ότι έχουμε και υπουργό από την Λακωνία. Ποιο κατά είναι? Το ίμιση. Ποιο είναι? Τον κύριο Σταθάκη. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Σταθάκης. Εγώ δεν τον είδα να διαφέρει για την Λακωνία. Με συγχωρείτε κύριε Βελουρία. Δεν τον είδα.
Η μητέρα του είναι από εδώ, από την Ανατολική Λακωνία. Από ό,τι έχω δέχομαι τα πάντα. Δέχομαι τη βοήθεια από οποιονδήποτε. Εγώ δεν είδα καμία προσφορά βοηθείας στον ομό Λακωνίας και ιδιαίτερα στο Δήμο Βασιάς από την κυβέρνηση αυτή. Δεν είδα τίποτα. Είδα πολλούς να περνάνε να κάνουν παραντάδες και δεν είδα ουσία τίποτα. Μάλιστα. Και πέρασε ο κύριος της Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέρασαν όλοι αυτοί. Όλοι πέρασαν. Δεν είδα κανένα από αυτούς να βάζει κάτι για αυτό το νομό, το πολύπαθο νομό που λέγεται Λακωνία. Προθέσεις, κοιτάξτε, υπάρχουν. Πράξεις θέλουμε. Πράξεις θέλουμε. Άλλο προθέσεις. Προθέσεις όλοι μας. Πράξεις θέλουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει αποδομήσει τα πάντα, κύριε Φίλε. Εγώ βλέπω εδώ πέρα τις ανακοινώσεις. Τι να σας πω τώρα. Εδώ, ειλικρινά, είναι να απορεί κανείς. Αυτό το σύστημα του νομού δεν έχει τη συνέστηση τι θα γίνει στο νοσοκομείο Σπάρτης. Εγώ πήγα προθέσεις και ενημέρωσα, κύριε Φελούρη, σας έστειλα το ιδιωτικό, τον ιατρικό σύλλογο του νομού Λακωνίας και τον ιατρικό σύλλογο του νομού Λακωνίας. Και θα ενημέρωσω και όλους τους θεσμούς. Μεθαύριο έχω να συναντηθώ με τον εμπορικό σύλλογο Σπάρτης. Θα του θέσω και τα θέματα αυτά, τη λειτουργία του νομού Λακωνίας. Προσέξτε, γιατί αφορά την υγεία του νομού. Η πρότασή μου λοιπόν, την οποία σας λέω τώρα, και επανειλημμένως θα την τη στηρίζω, αν και υπάρχουν αντιδράσεις, κύριε Φελούρη, είναι να πάει επιγόντως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η νοσηλευτική κλινική, εδώ, να δώσει δύο γιατρούς που έχει, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες του νοσοκομείου Σπάρτης και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε μετά από τις εκλογές. Μετά από τις εκλογές έχουμε χρόνο να τα λύσουμε γιατί μπορούμε και να νομοθετούμε. Τώρα δεν μπορούμε όμως. Άρα λοιπόν πρέπει λοιπόν γρήγορα να πάρουμε θέση για όλα αυτά. Και τώρα τα ημίμετρα ότι θα λύσουμε, θα κάνουμε, θα διάξουμε τους γιατρούς από το νοσοκομείο Άργος, θα αποσπάσουμε στο νοσοκομείο Σπάρτης για να δουλεύουν κτλ. Είναι λύσεις, κοιτάξτε, τις οποίες δεν έχουν στο γόνατο τίποτα. Λοιπόν, κινδυνεύουν λοιπόν οι ασθενείς του νοσοκομείου Σπάρτης, σας το λέω εγώ. Κινδυνεύουν. Αυτό μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση. Δεν σας το κρύβω. Τι κάνει ο εισαγγελέας. Τι κάνει. Να φτάσουμε στο σημείο έχουν ευθύνες κάποιοι, κύριε Φελούρη. Κύριε Φελούρη, έχουν κάποιοι ευθύνες. Εάν κινδυνεύσει ένας ασθενής, ακούστε, εγώ έχω διαβάσει. Δεν το είπα τυχαία. Έχουν γίνει τέτοιες καταγγελίες και διάβασα την επιστολή του κ. Τάντουλου. Και όσο με αφορά, οφείλω να την δημοσιοποιήσω. Σαφώς. Τι ο λέει, ο Τάντουλος λέει ότι εμένα δεν μπορεί. Πήγα, με αποσπάσατε. Παραιτήθηκε από το κέντρο υγείας Νεάπολης. Είναι παθολόγος. Ήταν στη Νεάπολη. Παθολόγος. Είναι διευθυντής κέντρου υγείας. Παθολόγος. Τον απέσπασαν στους Μολάους. Και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Και παραιτούμε, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω μια μέρα στο νοσοκομείο, να μην με ενημερώνει κανείς ποιοι είναι άρρωστοι και να φεύγω το βράδυ και να γυρίσω μια μέρα και να μην ξέρω ποιος, πώς μπήκε, τι έκανε και τίποτε. Αυτό είναι, είπε, απέναντι στην ιατρική μου τετολογία. Άρα έχει δίκιο. Εννοείται, ένας γιατρός παραλαμβάνει κάποιον άλλον. Το έχουν πει και οι γιατροί. Όχι, απλώς επεξήγηση ρωτώ. Δηλαδή, κοιτάξτε, η ιατρική, όπως όλες οι επιστήμες, δεν είναι αρπακόλα. Όχι, σαφώς. Προσέξτε. Και πολύ περισσότερο. Τον άνθρωπο. Έτσι, μπράβο. Ειδικά με τον Πάσχοντα. Έτσι. Είμαστε σοβαροί για ένα λάθος. Έτσι. Ένα λάθος, κοιτάξτε, κοστίζει ζωές. Έτσι. Έτσι. Αυτή λοιπόν η όλη ιστορία της ανέχειας ενός συστήματος, το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό. Και εξαντλούμε τους γιατρούς που ήδη υπάρχουν στο νοσοκομείο Σπάρτης, τους παθολόγους έχουμε εξαντλήσει. Πάμε να δουλεύουμε το βράδυ, κύριε Βιλούρη. 25 ώρες το 24ωρο. Και να έχουν ευθύνες, γιατί και αυτοί έχουν ευθύνες γιατί που δουλεύουν. Βέβαια. Λοιπόν, θα τους εξαντλήσουμε λοιπόν και αυτούς, θα αρρωστήσουν και αυτοί και θα μείνει το νοσοκομείο Σπάρτης. Και εδώ που τα λέμε, δουλεύουν οι γιατροί. Αυτοί που υπάρχουν. Σε αυτή τη διαδικασία, κοιτάξτε. Εγώ τους έχω ήδη. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν ευθύνες. Όχι από τους γιατρούς. Υπάρχουν ευθύνες από τους γιατρούς. Από το σύστημα. Από το σύστημα. Άλλο. Και αυτές οι ευθύνες. Διοικητικές ευθύνες. Το λέω εγώ. Αυτές οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά. Τώρα δεν μπορούν να αποδοθούν. Αλλά το ότι κάποιοι άφησαν το σύστημα και πήγε μέχρι εκεί. Να είναι ανεπαρκές στο σύστημα και να κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Και από την πλευρά εκείνη. Με άλλα λόγια, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ. Ευθύνεται για το ότι δεν έχει κάνει κάποια τίποτα ουσιαστική. Τίποτα είναι. Ακούσατε τι μπορεί να έχει κάνει σε αυτά, τίποτα. Αυτό εννοείται εσείς, ότι δεν έχει κάνει. Τίποτα. Η διοικήτρια ζητούσε το ένα, ζητούσε το άλλο και δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Δεν έπαιρνε καμία απάντηση, δεν τη απαντούσε κανείς. Έχει κάνει η γυναίκα, νομίζω, τα χόλα. Εδώ.
Μήπως υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε δόλος, ούτε δέχομαι ότι υπάρχει δόλος πίσω από αυτά. Δόλος εννοώ πολιτικός. Τίποτα. Δεν το δέχομαι αυτό ότι υπάρχει. Δόλος. Εγώ βλέπω εδώ πέρα τις ερωτήσεις, την ερώτηση που είχα κάνει στον κύριο Κουρουπλή. Λοιπόν, και του γράφω. Ακούστε τις ερωτήσεις μου. Ρωτάτε. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των αστροφόρων που καλύπτει τον Ουρακονίας. Μας απαντήσει ο κύριος Κουρουπλής. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί από ποιον των εργασιών των αστροφόρων που έχει ήδη επισκευαστεί. Λοιπόν, και πότε σκοπεύει η έκτη γεωνική περιφέρεια να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής. Τα είχα βγάλει τα λεφτά από το Δεκέμβριο. Και ακόμα δεν τα έχουν πάρει. Λοιπόν, να δούμε τελικά. Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει με την κατάσταση του κεντρικού Καστοριού και πότε θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Ποιες είναι οι ενέργειες της προτείνεται να προβεί του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει τα εκτεταμένα κενά στις παθολογικές κλινικές των δομών του νοσοκομείου Σπάρτης και Μολάβα για να αποφευθεί η αναστολή της λειτουργίας του. Εγώ θέλω να με συγχωρείτε, τους έχω κάνει κοινωνούς. Εγώ θέλω να τους έχω κάνει κοινωνούς. Συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Ποιες πρωτοβουλίες προτείνεται να λάβει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να την κάλυψει σε κενές θέσεις των δικαιωμένων γιατρών στο νοσοκομείο Σπάρτης. Όλες κενές. Με ποιο τρόπο και πότε σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να καλύψει άμεσα ανάγκες επιτακτικές ανάγκες του Κέντρου Υγείας Νεάπολης. Δεν πρέπει να απαντηθούν αυτά. Σαφώς. Ωραία. Όποιος δεν τα απάντησε έχει ευθύνες. Απλά. Όποιος δεν έκανε κάτι για αυτά. Να κάνω μια. Αν κινδυνεύσει μια ζωή στη Λακωνία. Υπάρχει κάποια ευθύνη, σαφώς. Υπάρχει ευθύνη γιατί το τηλέφωνο είναι αυτή. Άρα λοιπόν θέλω τους Λάκωνες πολίτες να είναι σίγουροι ότι θα γίνουν κάποιοι, αλλά θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν στα Λακωνία, αλλά θα γίνουν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ούτε σε ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Είμαι σκληρός, αλλά σε ενδιαφέρει. Όχι και καλά κάνετε να είσαστε σκληρός, άλλωστε το λειτουργήμα που επιτελείτε εσείς, που εκτελείτε το ιατρικό λειτουργήμα. Και το βουλευτικό το οποίο έχει και αυτό. Κάνει εντύπωση όμως αυτός ο σύλλογος εργαζομένων, τα σωματεία, τα όλα κτλ. Που όταν ήταν ο Γρηγοράκος υπουργός. Πού είναι αυτοί. Δεν έχουν διαμαρτυρηθεί. Δεν τις έχω δει πουθενά. Δεν τις έχω δει πουθενά. Μήπως υπάρχει. Εάν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε κάνει τα capital controls. Καλά, άλλο. Ο Γρηγοράκος ήταν κρεμασμένος στο Σύνταγμα. Ξέρετε πόσες επενδύσεις έχουν ανασταλεί. Μου λέτε απολύσεις. Είμαι. Μα εγώ δεν το άνθρωπος, ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος γυρίζει. Κοιτάξτε και δουλεύει από το πρωί το βράδυ. Έτσι. Έρχονται κάποιοι φίλοι μου και λένε μια δουλειά στο παιδί κτλ. Ξέρετε από την ημέρα που μπήκαν τα capital controls, στον πρώτο μήνα είχαμε 19.000 απολύσεις. Να σας πω συγκεκριμένο φίλο μου του Σπάρτη, ο οποίος είναι μια εταιρεία. Σε ιδιωτικό τομέα. Δεν μιλάμε για το δημόσιο. Αυτό λέω. Δημόσιο δεν έχουμε φράγκο. Γιατί ζητάμε δανεική ψυχή να ζήσουμε τώρα. Έχουμε ρίξει όλο το βάρος. Για τον ιδιωτικό τομέα μιλάω. Έχουμε ρίξει όλο το βάρος στο. Ο δημόσιο τομέα είναι κλειστό. Κύριε Φελούρη, έχει τελειώσει. Κλείσει. Έχει κλείσει. Είναι κλειστό, δεν υπάρχει τέτοιο. Ο ιδιωτικό τομέα έδινε κάτι. Τώρα ο ιδιωτικό τομέα με τα capital controls έκλεισε. Πού θα πάρει λεφτά. Με τι λεφτά θα κινηθεί. Είχα ένα φίλο εδώ στο Σπάρτη, είχε μια θερμίδα 8 άτομα. Τον είδα από εδώ, μου λέει: Μισάθηκε κατάσταση. Τσαπέλη, μου λέει: Είπα στου ανθρώπου να περιμένουν. Μου λέει: Πώ πάρω κανένα φράγκο και του λέει: Ότι έχω. Δεν έκλεισα με την επιχείρηση. Έτσι έκλεισα πολλέ επιχειρήσει. 19.000 θέσει εργασία απολέστηκαν τον πρώτο μήνα του Capital Controls. Και λίγε μου λέτε. Και κάθε μήνα. Και λίγε μου λέτε. Και κάθε μήνα. Μπορεί να μην έχουν απολυθεί κάθε εβδομάδα στην αρχή. Αλλά δεν παίρνουν το μισθό. Ένα με δύο δισεκατομμύρια. Ένα με δύο δισεκατομμύρια προβλήματα στι οικονομικέ συναλλαγέ με την ελληνική οικονομία. Για όλα αυτά, όλα αυτά που ακούτε. Υπάρχει όνομα Τσίπρας. Υπάρχει όνομα Τσίπρας. Το κλείσιμο των τραπεζών φέρει όνομα Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί το θέτουν ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κεντρική Τράπεζα. Να τους δώσουμε, όχι, να τους δώσουμε και το όνομα, να τους δώσουμε και την υπογραφή. Την έχω ήδη. Αυτοί φέρνουν τα πάνω κάτω. Μπορεί να είναι τόσο πολύ και στην επικοινωνία που σου κάνουν το άσπρο μαύρο. Εδώ βγήκε προχθές. Είχα να βάλει ένα νεαρό εκεί πέρα για να πει τι δηλαδή, ότι δεν έχουν ψηφίσει το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ότι θα περάσουμε, λέει, τώρα αυτές τις μέρες πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ποιος, η περιφερειακή κυβέρνηση πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δηλαδή, οι άνθρωποι είναι μετ. Να σας ρωτήσω, ένα απλό πράγμα πάνω σε αυτό το τομέα. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, η ιδιωτική εκπαίδευση για τους κυρίους είναι αντίπαλος. Γιατί αυτοί είναι καθιστές. Γι' αυτό πήραν τους 2.000 στην ΕΤ, πήραν τους άλλους. Όχι ότι προσέξτε, τα κάναμε καλά εμείς. Κάνατε κι εσείς τα λάθη πολλά. Και ειδικά στις απολύσεις, εγώ είμαι αντίθετος, θα είμαι αντίθετος, δεν μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμα κανένας στη ζωή. Εγώ θέλω, ακούστε, ο φόρος κλειδί που χάσατε τις εκλογές, ο ΕΦΙΑ. Έλεγα θα καταργήσει τον ΕΦΙΑ, θα ασκήσει τα μνημόνια, θα κάνει τα. Και δεύτερο, στη Θεσσαλονίκη είχε πει του κόσμου 12 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα. Η Δημοκρατία έχει ένα
ρητό βγάλει χωρίς να το ξέρει. Το ξέρει μάλλον ότι τρώει τα παιδιά της. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω έτσι κυκλοφορεί. Εγώ επαναλαμβάνω ό,τι ακούω στην πλατεία. Εγώ, κύριε Βελούρη, θέλω να σας πω τι πιστεύω. Γι' αυτό, γι' αυτή... Εγώ όμως, σαν δημοσιογράφος, είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω και να σας τα θέτω. Δεν ξέρω τι λέει η Δημοκρατία. Εγώ, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα ανεξάρτητη. Όχι, επειδή ήσασταν μαζί στην κυβέρνηση. Είμαστε μαζί, είχαμε τις διαφορές μας. Δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα. Ναι, αλλά αυτό κάτι έκανε. Από αυτό το σπλενό, σίγουρα χίλιες φορές καλύτερα. Και μας κατηγορούν, έτσι. Λοιπόν, έγιναν και λάθη. Προσπαθήσαμε όμως και παραδώσαμε στον κύριο Τσίπρα τη χώρα όρθια. Και όχι έτοιμη να πάει. Εσείς, στον κόσμο. Εσείς, σαν συμπαράταξη. Συμπαράταξη. Ναι, πείτε μου. Πασόκ βασικά και Δημάρ. Συμπαράταξη. Και Δημάρ. Αλλά έχετε και άλλες τάσεις μέσα. Και άλλες μέσα. Ναι, έχουμε και κοινωνικούς φορείς, διάφορες. Κοινωνικούς φορείς, μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι εάν, όχι εάν, θα βγείτε. Τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω τι. Θα είμαστε στη Βουλή. Εμείς διεκδικούμε στην τρίτη θέση. Μπράβο. Πιστεύετε ότι μπορείτε να διορθώσετε κάποια πράγματα? Κοιτάξτε, τι πιστεύω εγώ για το Πασόκ. Δηλαδή, τι περιμένουμε πιστεύω από το Πασόκ? Να απαντήσω και στον κύριο Τσίπρα σε αυτό. Ακούστε με. Τι πιστεύω εγώ? Πιστεύω ότι είμαστε πια ένα καθαρμένο κόμμα. Το λέω αυτό. Δεν μου αρέσει η φάση. Αλλά είμαστε ένα καθαρμένο κόμμα. Τώρα όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε. Πήγαν αλλού. Δηλαδή έχετε περάσει από κόσκινο πλέον. Είχαμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα, τα εσωτερικά. Περάσαμε από κόσκινο. Ναι. Φτιάξαμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, κάναμε τη συμπαράταξη. Τα λέω σε λαϊκή γλώσσα λοιπόν. Για να. Εμείς λοιπόν, όσους δεν τους θέλαμε και όσοι δεν μας θέλανε, στο καλό να πάνε. Κουνάμε μαντήλι. Αλλά όλους αυτούς τους έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα υπόψη είναι ότι. Όλο αυτό το παλιό που μας κατηγορεί λοιπόν το έχει στην αγκαλιά του ο κ. Τσίπρας. Και αν δεν απατώμε να πω και στους φίλους εδώ, που λέει για το νέο και το παλιό ο κ. Τσίπρας, ο αντιπρόεδρος του, αν θυμάμαι καλά, ήταν υποψήφιος μαζί με την Παπαρίγα για την ηγεσία του ΚΚΕ. Ναι. Ήτανε. Ο υπουργός επικρατείας είναι το νέο. Φραμπουράρης. Είναι το νέο. Να σας πω τι άλλα. Τι να πω. Νέος, κύριε Βεφελούρη, για μένα είναι αυτός ο οποίος έχει ιδέες καινοτόμες, οι οποίες φέρνουν επανάσταση στην ελληνική κοινωνία, η οποία την έχει ανάγκη τώρα, την έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Προσέξτε, για να μπορέσουμε να φέρουμε τη μεγάλη ανατροπή. Αυτός ο οποίος λοιπόν έχει τέτοιες ιδέες και μπορεί και τις περνάει στην κοινωνία, τις αντέχει και δουλεύει το πρωί το βράδυ, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορούμε να εμπιστευτούμε για το μέλλον. Τι λέω εγώ σε αυτό? Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα δεκάλογο που να πάμε τη Δευτέρα στη Βουλή, όλα τα κόμματα τα οποία πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τον υπογράψουμε και να πούμε στον ελληνικό λαό για πρώτη φορά τα 4-5 κόμματα βγάζουμε αυτό το δεκάλογο. Και λέμε ότι αυτό το δεκάλογο θα τον κάνουμε πραγματικότητα για το καλό της χώρας και μετά θα πάμε σε εκλογές. Και αν δεν μπορέσετε. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Τώρα δεν μπορεί να το κάνουμε. Γιατί τώρα έχει ευθύνη ο λαός, κύριε Βρυβή. Τώρα, τούτη φορά. Όχι, αν δεν μπορέσετε να εφαρμόσετε αυτό το δεκάλογο. Τότε, ακούστε, τότε μπορούμε να πούμε το εξής, ότι όποιο κόμμα δεν μπει στη διαδικασία αυτή δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενες εκλογές. Η χώρα μας ενδιαφέρει τώρα, κύριε Βελούρη. Η χώρα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι σε εκλογές. Η χώρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια. Από ανθρώπους. Τούτη φορά η δημοκρατία θα πρέπει να κυνηγήσει. Και οι Έλληνες πολίτες, επειδή είναι δημοκράτες πολίτες, η χώρα μας ζει την ωραία δημοκρατία, την πραγματικά υπέροχη δημοκρατία, από το 1974 μέχρι τα τώρα. 41 χρόνια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να είμαστε μια δημοκρατική χώρα, αλλά τούτη φορά θα βάλουμε το συμφέρον της χώρας πάνω από τα κομματικά συμφέροντα του καθενός. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα μου πείτε. Ο πολιτικός είναι πολιτικός γιατί χειρίζεται τα θέματα και προσπαθεί να εφαρμόσει το εφικτόν. Γιατί αν δεν έχουμε το εφικτόν από διαχείριση της καθημερινότητας. Γιατί άμα με βάλετε εμένα σαν μηχανολόγο να εφαρμόσω και να πω αυτό. Εγώ θέλω τις ιδέες σας ότι πρέπει για την Ελλάδα, ακούστε, πρέπει να έχουμε την ανάπτυξη. Πώς έχουμε ανάπτυξη για την Ελλάδα? Θέλω λοιπόν μια καινούργια συμφωνία για το κράτος. Για τη μεταρρύθμιση του κράτους, η οποία πρέπει να γίνει. Θέλω τη μεταρρύθμιση του συντάγματος πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν πράγματα για την παιδεία, πρέπει να γίνουν πράγματα για την υγεία, όχι οπισθοδρόμηση. Λοιπόν, να πρέπει να σχεδιάσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Πώς? Και θα τη σχεδιάσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να τη σχεδιάσει κανείς μόνος του. Κανείς μόνος του. Τη Δευτέρα το πρωί λένε τώρα, τα πάλι τώρα, τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι λέει ο λαός, που θα είναι έτσι τα πράγματα, δεν θα δώσει εντολή. Προσέξτε σε κανέναν. Προσέξτε, δεν θα δώσει αυτοδυναμία σε κανέναν. Στην ουσία τι θα πει, κυβερνήστε. Ναι, βρείτε προσέξτε, τα. Προσέξτε, τώρα πια, προσέξτε. Προσέξτε. Βρείτε τα. Προσέξτε. Δεν μου λέτε. Όλοι κλέβουνε. Όχι τα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όλοι είναι λαμόγια. Όχι, τι μου λέτε. Τι είναι αυτά. Εννοώ οι πολίτες. Οι επαγγελματίες. Κανείς δεν είναι. Με αποδείξεις του εναντίου.
Αυτές λοιπόν, λοιπόν ιστορίες πρέπει να τελειώνουν. Ναι, αλλά, η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή όταν, από εθνική συνένεση, κύριε Φιλανδό. Πρέπει να φτιάξει μια κυβέρνηση εθνική συνοχή. Ναι, αλλά όταν έρχεται ο κυβερνών υπουργό ή υφυπουργό ή δεν ξέρω τι και λέει σου κλείνω τη μύτη και δεν μπορεί να αναπνεύσει γιατί πρέπει. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά. Πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Πρέπει να τα επαναδιαπραγματευτούμε αυτά. Προσέξτε και θα πρέπει πάνω ξέρω, από να φτιάξουμε τη χώρα. Ξέρω, κύριε Γρηγοράκο, αγαπητέ Λεωνίδα, ξέρω επαγγελματίες εδώ, στη Σπάρτη, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα. Ξέρω, έχω ανθρώπους που δεν βγάζουν μεροκάματο και μπορεί να περνάνε και 15 και 20 μέρες και να μην μπαίνει ούτε ένας πελάτης στο μαγαζί. Το πιστεύω αυτό, να σας πω τώρα που είναι η ευκαιρία. Να σας πω ένα άλλο. Έχουμε τους μηχανικούς. Με τους αγρότες, αν πάει να περάσει αυτά τα μέτρα που θέλει ο κύριος Τσίπρας, που εμείς δεν θα τα περάσουμε. Εγώ έχω πάρει θέση από την αρχή για αυτά τα θέματα, έτσι. Εμείς πρέπει να βρούμε ισοδύναμα. Διότι εγώ, κύριε Φελούρη, κατέβω από καρουτική οικογένεια από ένα χωριό που δεν παράγει τίποτα και δεν μπορούν οι συγχωριανοί μου να πληρώνουν 2.800 το χρόνο. Το αγροτικό είναι η καυτή πατάτα που μας οδήγησε να πάμε σε εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε να πάρει θέση όλα αυτά. Και θέλει να την κάνει τώρα έτσι μεταξύ μας τώρα. Δεν το έχω πει ακόμα. Θέλει να την κάνει για τώρα αγώνος να φύγει, να πάρει την καυτή πατάτα η Νέα Δημοκρατία και κάποιες άλλες δυνάμεις οι οποίες πάντα πρόθυμες για να βοηθήσουμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Ναι, αλλά. Προσέξτε. Τούτη φορά όμως ακόμα θα είναι, παραμένει. Τούτη φορά θα είναι όλοι μέσα. Έτσι. Τούτη φορά δεν θα κάνουν κάποια απέναντι να γελάνε για να δουλέψουν τα κοροϊδά και να του πετάνε πορτοκάλια και λεμόνια. Θα είναι μέσα. Δεν συζητάει. Εγώ θέλω αυτή τη φορά, κύριε Φελούρη, την Ελλάδα. Θέλω το πρώτο και το δεύτερο κόμμα να κάνουν κυβέρνηση και αν νομίζουν ότι τα μικρά κόμματα μπορούν να τους βοηθήσουμε, θα είμαστε εδώ. Παρόντες για τη χώρα. Αλλά θέλω τα δύο μεγάλα κόμματα, προσέξτε. Να συμμετέχουν μεγάλα από κείνου. Κόμματα. Μικρά είναι τα κόμματα σήμερα. Μικρά είναι, ναι. Εντάξει, είναι όλα τα κόμματα. Ναι. Μικρά είναι. Να σωστό, τα λέμε την αλήθεια. Σωστό, έτσι. Θέλω λοιπόν να το αλλάξω. Τα δύο πρώτα κόμματα. Να με σαφείς. Τα δύο πρώτα κόμματα πρέπει να κάνουν κυβέρνηση. Και άμα θέλουν και τη συμπαράταξη των μικρών κομμάτων, ναι. Αυτό θα πει για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Για τη χώρα. Όμως, φτάνουμε σε ένα σημείο, όποιος και να έχει βγει, είτε συμπαράταξη, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε οτιδήποτε, θα διοριστούν, θα τοποθετηθούν σε θέσεις υπουργών, υφυπουργών, αναπληρωτών, γενικών γραμματέων κλπ. Την δημόσια διοίκηση να την έχει πάλι το πολιτικό σύστημα. Το οποίο πολιτικό σύστημα εξαρτάται και από τον κάθε υπουργό. Είμαι, κύριε, όχι, ο κύριε, κάθε κύριε, υπουργός. Τώρα δεν μπορούμε πια. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει σχόλες τομές. Είχε πει το Open Gov. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια μεγάλη τομή. Πρέπει λοιπόν τούτη φορά να αφήσουμε τις οικογενειοκρατίες στην πάντα. Τι θα πει ο Open Gov. Ανοιχτή διακυβέρνηση. Το Open Government. Ποιο θα το δει. Ο Γιώργος Παπανδρέου λοιπόν έχει κάνει μια μεγάλη τομή την οποία δεν πέταξε στα σπίτια. Όμως πρέπει να την επαναφέρουμε. Θα δούμε. Ποιοι θα πάνε να καταλάβουν αυτές τις θέσεις, οι άξιοι. Και ποιο θα του αξιολογήσει. Οι άξιοι. Μπορούμε, υπάρχουν διεθνείς οίκοι οι οποίοι αξιολογούν τους άξιοι. Θέλετε να σας πω κάτι. Εδώ λέμε για τον καινούριο ΚΑΠ. Έτσι. Το 2015-2020. Και λοιπόν, τι έχει γίνει. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να αφήσει τον κακό της αυτό. Να έχει 23% φόρο ήρθε, ο αγρότης. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου μιλήσετε για το αγροτικό, και θα σας μιλήσω αγροτικό. Πρέπει και οι αγρότες να πληρώνουν φόρο ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Άλλο αυτό. Εντάξει, πρέπει, αυτό θα πει η δημοκρατία. Στη δημοκρατία λοιπόν συνεισφέρει ο καθένας από το μετερίζει του ανάλογα με τις δυνατότητές του. Και ανάλογα και με τα έξοδά του. Τις δυνατότητές του, είπαμε. Έτσι. Εντάξει, γιατί είναι μέσα. Άρα μια οικογένεια λοιπόν, από 3-4 άτομα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Λοιπόν, τι εισπράττουμε, τι δεν εισπράττουμε και αυτά φορολογούνται. Αληθινά πράγματα. Να σας πω. Λοιπόν, έτσι θα πάμε λοιπόν. Πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα για όλο τον κόσμο και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένα. Έχουμε μια οικογένεια 3-4 άτομα. Δύο παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, δεν έχει σημασία. Μητέρα, πατέρα κλπ. Και έχουν και 10 στρέμματα, 20, 50 στρέμματα και καλλιεργούν. Είτε με πορτοκάλια είτε με. Μα δεν πρέπει να είμαστε εκείνοι, δεν πρέπει να είμαστε. Δεν θα είμαστε τιμωροί σε αυτή. Σα ίσα να βοηθήσουμε του ανθρώπου να εξαρτηθεί η επιχείρησή του. Αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι στη φορολογία του. Δεν θα του εξαντλήσουμε. Ναι, προσέξτε. Αυτοί έχουν μια οικογενειακή επιχείρηση ουσιαστικά. Ναι. Αυτοί δεν μπορούν να δείξουν ότι έχουν, εισπράξανε 10.000. Ναι. Αλλά από τις 10.000 ζήσανε όμως αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως. Δεν δικαιούνται. Άρα λοιπόν ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που να λαμβάνει υπόψη τέτοιες παραμέτρους. Αυτό ακριβώς. Αυτά θέλουν να μας πείτε. Αυτά θα κάνουμε. Πρέπει να πάμε σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που να μην προσέξετε όσο μπορούμε, έτσι.
Να μην μιλάσω κανένα έτσι, γιατί όλα, όλα θα έχουν τις αδικίες τους. Αλλά τούτη φορά. Να μην έχουν 10.000, 12.000 αφορολογητό. Όχι μόνο αυτό. Και από εκεί και πάνω αυτό να βάλει. Θα το έχουν, θα το έχουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά δηλαδή, τη διαβίωσή του θα την έχουν. Εμείς θα πάμε σε ένα δίκαιο αφορολογικό σύστημα. Που θα ξέρουμε ότι ο αγρότης της περιοχής Κίνης έχει αυτές τις δυνατότητες. Ο αγρότης της περιοχής Κίνης έχει τόσο πήρε ερωτήσεις. Λοιπόν, αντικειμενικά λοιπόν θα υπάρχει φορολόγηση. Για όλους μας. Για όλους δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι οι ψαράδες. Λοιπόν, για όλους μας. Γιατί ξέρουμε λοιπόν τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να πάμε τώρα πια σε αυτό. Προσέξτε, σε αυτή τη διαδικασία τη εξόδου από την κρίση θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Δεν και εννοώ ακούστε, κάτι διαφορετικό. Οποίοι, αλλά το δίκαιο. Για αυτοί που παράγουν λοιπόν το ελάχιστο θα πρέπει να βάλουν έστω και ένα ευρώ. Άλλο αυτό. Εντάξει. Το ελάχιστο όμως, όπως και οι άλλοι. Δεν θα φορολογήσουμε τους αγρότες για να τους εξαντλήσουμε σε δύο χρόνια να υπάρχει η αγροτική παραγωγή. Γιατί εγώ πιστεύω στην αγροτική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τώρα ισοδύναμα σε αυτά που υπογράψαμε για να μην εφαρμοστούν αυτά για τους αγρότες. Μπράβο. Λοιπόν, και υπάρχουν ισοδύναμα, κύριε Φελούρη. Τα έχω πει εγώ και θα τα ξαναπεί. Μα τα ισοδύναμα, τι ισοδύναμα, για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στο μνημόνιο. Όχι, εντάξει. Γιατί οι αγρότες δεν έχουν μέσα στο μνημόνιο. Μπήκαν εκ των υστέρων. Όχι, εντάξει. Έχουμε υπογράψει για του αγρότε εμεί, αλλά δεν έχουμε βγάλει τον εφαρμοστικό νόμο. Α, εντάξει. Τώρα λοιπόν θα έρθει ο νόμο που θα κάνει συγκεκριμένα τα πράγματα. Εντάξει, είπαμε από το αγροτικό ζήτημα γράφει το μνημόνιο. Θα πρέπει, 2 δισεκατομμύρια θα πρέπει να είναι αυτά. Αυτά λοιπόν τα 2 δισεκατομμύρια δεν πρέπει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει λοιπόν. Ένα, λοιπόν. Ένα ποσό λοιπόν που θα πούμε ότι αυτό το ποσό θα το βάλει μια άλλη διαδικασία, δηλαδή ένα ισοδύναμο μέτρο, θα το βρούμε που είναι αυτό, έτσι. Θα πρέπει να αφαιρεθεί από αυτά. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Εγώ μιλάω για τους μικροαγρότες. Εγώ μιλάω για όλους τους αγρότες και τους μικροαγρότες και τους μεσαίους αγρότες και τους μεγάλους αγρότες. Γιατί δεν μπορεί να τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε να δούμε αυτά. Θα πούμε ότι οι μικροαγρότες δεν θα πληρώσουν να πληρώσουν. Στη Σπαρτιά τώρα δεν υπάρχει αγρότης ο οποίος αν βγάλει μεγάλο. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας από τη Σπαρτιά να πληρώσει το ασφαλιστικό του. Ούτε για το ασφαλιστικό του. Έτσι, μπράβο. Αυτά θα τα δούμε, θα τα εξειδικεύσουμε. Θα τα πείτε όμως. Θα τα εξειδικεύσουμε, θα τα εξατομικεύσουμε άμα χρειαστεί. Εμείς θα πάμε. Και τι είδους μάχη θα κάνετε. Θα πάμε να επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο που ο κύριος Τσίπρας πήγε και το πέραψε στο πόδι. Θα το δεχθούν όμως οι συνεταιρείες. Το δέχονται, ακούστε. Τι δέχονται. Εγώ λέει, για αυτούς βλέπεις πιο χαλαρούς ενταχθές. Εμείς λέει, δεν πάμε τέτοιο πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτό το μέτρο. Μας ενδιαφέρουν τα χρήματα που απορρέει αυτό το μέτρο. Εάν εσείς βρείτε τα χρήματα αυτά που απορρέει, δεν είναι πρόβλημα. Γιατί δεν βάζουμε μπροστά λοιπόν τις φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Θα τα βάλουμε και αυτά, κύριε. Θα τα βάλουμε. Πετρέλαιο, θα τα βάλουμε. Είναι νωρίς αυτά. Είναι ακόμη νωρίς. Θα τα βάλουμε. Γιατί εδώ και 10 χρόνια ξέρω, η Αλβανία ξεκίνησε και βγάζει. Λοιπόν, δεν είναι λύσεις και αυτά. Δεν μου αρέσουν να τάζω και δεν είναι λύσεις γιατί δεν είναι χειροπιαστά. Και το λένε οι Ευρωπαίοι. Πείτε μου κάτι χειροπιαστό. Δεν θεωρώ τι θα κάνετε στο μέλλον. Στο μέλλον κάντε τα. Κάντε τα, έτσι λένε. Δώστε μας τώρα κάτι χειροπιαστό. Το τι θα κάνετε μετά από 10 χρόνια με τα πετρελαιά σας είναι θεματικό σας. Διαχειριστείτε λοιπόν την κατάσταση και την κρίση. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θα σας στηρίζουμε και εμείς λοιπόν θα ζητάμε από αυτά που υπάρχουν. Τώρα από αυτά που δεν υπάρχουν, βρείτε τα και εγώ θα τα δούμε. Συμφωνείτε με τις κουριές. Όχι δα. Τι αυτά που λέτε. Δεν συμφωνώ σε καμία κατάρριξη θέση εργασίας. Σε καμία. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές και το θεωρώ πραγματικά. Μια παλιά ανθρωπιά, να το πω αυτό, που έκανε ο κύριος Σκουλέτης. Για να τα φανταστείτε, Λαφαζάκη. Δεν. Ήτανε πολιτικό παιχνίδι του κύριου Σκουλέτη. Καλά. Τότε ο κύριος Τσίπρας τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ήτανε για να διάσει το Λαφαζάκη. Μάλιστα. Καθαρό. Είναι δυνατόν να καταργήσει 2.000 ευρώ. Στη Λακωνία τι βλέπετε, θα τελειώσει ο δρόμος. Λεύθερο Σπάρτη. Έχει τελειώσει αυτό όμω. Θα πάρουμε τα λεφτά από το μνημόνιο. Θα πάρουμε τα λεφτά από το μνημόνιο να πληρώσει. Πώ θα πληρώσει, αυτό δεν υπάρχει μία. Ο καλάβει παρά το μία έχοντο. Η Ελλάδα δεν έχει χρήματα. Η Ελλάδα έχει μόνο χρήματα από το μνημόνιο. Λιθίου. Θα τελειώσουν όλα αυτά τα έργα. Όλα αυτά. Και θα τελειώσει από το ΕΣΠΑ και από τη δική μα εισφορά μέσα του μνημονίου. Και ο δρόμο θα τελειώσει γιατί κοστάμε 300 εκατομμύρια. Μπράβο, μα γι' αυτό ακριβώ. Θα τελειώσει. Μέσα από τα αυτά τα 84 δισεκατομμύρια που θα πάρουμε θα πάρουμε και 300 εκατομμύρια του Λιθίου. Ο μοναδικό δρόμο που μπορούσε να προχωρήσει ήταν αυτό και αυτό σταμάτησε. Και αυτό σταμάτησε. Και το λιμάνι του Γηθίου. Τι να κάνουμε. Και αυτό κοντεύει να τελειώσει. Ωραία, πρέπει να πληρωθούμε αυτά μας. Δεν έγινε τίποτα. Όχι τίποτα αυτό, δεν έγινε μόνο σπάνια. Δεν έχει πουθενά στην Ελλάδα τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Βγαίνει ένα εκδίκητο υπουργό, ένα πίτζη και λέει δεν σταμάτησε τίποτα. Ποιο σταμάτησε τίποτα. Εγώ δεν έχω δει κανένα έργο πουθενά. Πουθενά. Δεν ξέρω πόσα ψέματα πια. Πόσα ψέματα μπορεί να αντέξει αυτή η κοινωνία. Πόσα ψέματα. Τι θα πείτε τώρα στου. Τηλεθεατές μας. Ότι εμείς θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην αλήθεια. Ότι η μοναδική αλήθεια είναι η πράξη στη ζωή. Αυτό έκανα. Όχι θα κάνω.
Αυτό έγινε. Όχι θα γίνει. Λοιπόν, ακούστε, από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε σαν κόμμα εμείς να λέμε την αλήθεια. Είμαστε ένα μικρό κόμμα. Όπως είναι μικρά και τα άλλα. Έχει σημασία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε. Αρκεί ο λόγος να είναι μεγάλος. Με την πείρα μας και με την αξιοπρέπειά μας και πάντα στα πλαίσια της δημοκρατίας, θα στηρίζουμε αυτό που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα. Θα τη στηρίζουμε. Γιατί πιστεύουμε όταν η χώρα είναι όρθια και εμείς θα είμαστε όρθιοι. Ναι, αλλά να μην πεθάνει ο πληθυσμός. Δεν θα πεθάνει. Όταν η χώρα είναι όρθια, εννοείται ότι η χώρα είναι όρθια και έχει καλύψει όλες τις ανάγκες του κόσμου. Όταν η χώρα είναι όρθια, εμείς θα είμαστε όρθιοι. Εμείς, ακούστε κύριε Φελουρή, να το καταλάβουν όλοι. Τι να το κάνω εγώ όταν δεν υπάρχει χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει χώρα. Ναι, αλλά η χώρα για να υπάρχει θέλει πληθυσμό. Όχι μόνο πληθυσμό, η χώρα θέλει και πολλά να γίνουν. Θέλει ανάπτυξη, θέλει οικονομία, θέλει παιδεία, θέλει υγεία, θέλει όλα αυτά. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η χώρα, την οποία εμείς θα δώσουμε τα πάντα να τη στηρίξουμε με όλες αυτές τις δυνάμεις και με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταθεί όρθια στα πόδια της, να σταθεί ο πληθυσμός της όρθιος, να σταθούν οι κάτοικοι της όρθιοι, να επαναλάβουν σε λίγα χρόνια να αποκτήσουν αυτά που έχασαν. 21 Σεπτεμβρίου, τι προτίθεστε να κάνετε σαν πρώτη σας ενέργεια? Να ψηφίσουμε τις δυνάμεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδα. Θετική ψήφος στη χώρα. Θα δεχτείτε να ακούσετε τους τοπικούς φορείς? Βέβαια. Ανοιχτό, θα πάω αυτές τις μέρες. Θα πάω να τους δω όλους αυτές τις μέρες. Αυτό θέλω να μας πείτε. Θα πάω να δω τον Εμπορικό Σύλλογο. Και να κρατήσετε και τις σημειώσεις. Να ετοιμάσουμε και από ένα ενημερωτικό. Θα πάω να βρω το επιμελητήριο. Θα πάω να βρω και τους συλλόγους και φορείς. Και απλούς φορείς. Θα τους ακούσουμε ξανά από την αρχή. Ξέρετε, έχουμε 250 μηχανικούς και διάφορες τεχνικές ειδικότητες και δεν παίρνουν ούτε μία μελέτη για 2 χρόνια και για 3 χρόνια. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν χτίζει κανένας. Και πώς θα χτίσει, κύριε Φίλου, δεν υπάρχει οικονομία εδώ πέρα. Η οικονομία καταστράφηκε. Όταν κόπηκε η όλη η ιστορία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν το ΕΣΠΑ, κάποιοι δεν το χειριστήκαν, ξέρετε ότι η χώρα ζει με τα χρήματα των εταίρων. Δεν το έσπαζε. Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, κάποιοι όμως αυτά δεν τα θέλανε. Θέλουν τη χώρα εκτός. Θέλουν τη χώρα στη δραχμή. Δραχμή σημαίνει θάνατος για τον Έλληνα. Ο τουρισμός πώς τον βλέπει? Πήγε πολύ καλά. Φέτος. Πήγε πολύ καλά. Ήταν η ατομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Αυτός μας κράτησε όρθιος. Είχαμε πολύ καλό πληθυσμό, τουρισμό και είχαμε και πολύ καλά έσοδα φέτος. Παρόλα αυτά. Παρόλο ότι ήταν χαμηλωμένο το έσοδο. Χαμηλωμένα. Τώρα, ποιος θα έρθει τώρα όταν. Ενώ περιμένανε όταν έτσι, βλέπετε μια χώρα η οποία κάθε μέρα κάποιοι πάνε στην Ευρώπη και την έχουν τη χώρα έτσι. Προσέξτε, την οποία την έχουν τη χώρα. Πέφτει, δεν πέφτει. Αυτή δεν ήταν κυβέρνηση. Ήταν συκοφάντηση του ελληνικού κράτους. Κατασυκοφαντούσαν κάθε μέρα με το βαρουφάκι την ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτος, τους πολίτες. Ξέρετε η Ευρώπη τι γνώμη είχε για μας? Ρωτήστε τους Έλληνες πολίτες, τους δάκοντες πολίτες που πήγαν. Λοιπόν, όταν είχες έναν τέτοιο τύπο, έναν εκδίκητο υπουργό που πήγαινε κάθε μέρα και παρουσίαζε τις δικές του φαντασιώσεις, ηθοληψίες, είχε μια πρόεδρο της Βουλής η οποία δεν ξέρει τι κάνει. Λειτουργούσε τη Βουλή τη νύχτα. Εγώ ξέρω ότι την ώρα την άλλαξε εκείνος ο Κιμ Γιον Ζο στη Βόρεια Κορέα. Ήθελε να φέρει λοιπόν στη Βουλή την ώρα της Βόρειας Κορέας. Ιδεολειπτικοί άνθρωποι. Την Ελλάδα Κούβα. Το νέο του κυρίου Τσίπρα είναι η Βενεζουέλα. Αν είναι δυνατόν το νέο να είναι η Βενεζουέλα. Γιατί οι άνθρωποι είναι κομμουνιστές. Είναι κομμουνιστές. Εδώ ο κομμουνισμός έχει τελειώσει παντού. Έχουν τελειώσει παντού. Αλλά πεινάνε όμως. Και θέλουν να τη φέρουν εδώ. Εγώ λοιπόν διαφέρω με τον κύριο Τσίπρα και με την παρέα αυτή. Οι οποίοι θέλουν να φέρουν τα νέα μοντέλα της Βενεζουέλας, του Κάστρο, του Μαντούρο κτλ. Διαφωνώ μαζί τους. Εγώ είμαι φιλοευρωπαίος και θέλω να είμαι ευρωπαϊστής. Συμφωνώ. Με την Ευρώπη λοιπόν όλοι, για να μπορέσουμε να σταθούμε. Εγώ ένα ερώτημα κάνω. Πιστεύετε ότι όλοι οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυτή την οτροπία? Δεν ξέρω, καλέστε το μας τα πούνε. Εγώ σας τα είπα. Θέλω να τους ακούσω κι εγώ. Θέλω να ακούσω εδώ τι θα πούνε. Θέλω να τους ακούσω. Ξέρετε, η τηλεόραση σας και όλες τις τηλεόρασεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσφέρουν πάρα πολύ στη δημοκρατία γιατί μαθαίνουμε τι πιστεύει ο καθένας. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Ζωντανά. Ζωντανά. Για να βγούμε από το πρωί, εγώ δέχομαι και ένα debate. Αν το κανονίστε, μόλις είμαι στη διάθεσή σας. Να δούμε τελικά τι θα μας πούνε για όλα αυτά. Να δούμε το οικονομικό πρόγραμμα. Τη Θεσσαλονίκη. Το παράλληλο λέει τώρα άλλο. Τέλος πάντων. Οι λάκωνες θα πρέπει να αποφασίσουν. Και σε αυτό είναι ένα δίλημα. Εγώ ξέρω ότι με εμπιστεύονται. Και εγώ το ξέρω αυτό, το έχω ακούσει. Ευχαριστώ πολύ. Και προς τιμήν σας. Έχετε δώσει εξετάσεις και έχετε περάσει τουλάχιστον σαν έντιμος πολιτικός. Έντιμος και πολιτικός και γιατρός. Διαφάνεια όλα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε. Μπορεί να μας ξεφύγανε διάφορα θέματα. Έχουμε, έχουμε καιρό. Αλλά ξαναπούμε. Ναι. Θα συγκεντρώσω. Θα χαρώ πολύ. Εγώ χαρώ πολύ την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, γιατί τώρα ξέρετε, έχουμε και ελεύθερες, δεν έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, να με καλέσετε, θα έρθω κι εγώ. Θα σε καλέσω κι εγώ για σας. Εντάξει, εντάξει. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ πραγματικά σας εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία. Το χανάκι. Και καλή δύναμη και υγεία. Και υγεία. Έχει σημασία, γιατί χωρίς υγεία. Και υγεία σε όλους αυτούς μας. Χωρίς υγεία κανένας δεν μπορεί να κάνει. Σε όλο τον κόσμο. Πρώτα υγεία. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς που είχατε την υπομονή, επιμονή και την καλοσύνη μαζί να μας παρακολουθήσετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Γρηγοράκος είναι ένας αθόρμητος άνθρωπος. Απάντησα. Ένας λάκωνας, γουνίσιος συγκεκριμένα, που τα λέει με το όνομά τους. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρουμε τι έχει κάνει. Έχει δώσει τον εαυτόν του στο συμφέρον του τόπου μας. Πρώτα η χώρα. Πρώτα η χώρα. Πρώτα μετά η Λακωνία. Ο τόπος μας. Πρώτα η Λακωνία. Πρώτα η Λακωνία. Πρώτα η Λακωνία. Ακριβώς. Και πάλι σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.